Η κυβέρνηση Σόλτς με τις επιλογές της έχει προκαλέσει μεγάλη ενεργειακή και οικονομική κρίση στην Γερμανία και όλα αυτά μέσα σε ένα χρόνο από τότε που ανέλαβε. Την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η γερμανική οικονομία απεικονίζει η πτώση της μεγαλύτερης γερμανικής χημικής βιομηχανίας της BASF, η οποία ετοιμάζεται να αποχωρήσει για την Κίνα μαζί με πολλές άλλες γερμανικές εταιρείες. Ο κλάδος της γερμανικής χημικής βιομηχανίας μαζί με τον κλάδο του μετάλλου, της μηχανολογίας και του αυτοκινήτου αποτελούν τον σκληρό πυρήνα της γερμανικής οικονομίας. Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας πλέον των μονάδων της στη Γερμανία είναι απαγορευτικό. Σύμφωνα με το δίκτυο ZDF, το ιστορικό κεντρικό εργοστάσιο της στο Ludwigshafen χρειάζεται ετησίως 37 τεραβατόρες ενέργειας περισσότερες από ό,τι ολόκληρη η Ελβετία. Ο γίγαντας της χημικής βιομηχανίας, όπως συχνά αποκαλείται, πρέπει φέτος να εξοικονομήσει 500 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να μην βρεθεί σε οικονομικό αδιέξοδο και γι' αυτό επίκυνται απολύσεις στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιόρθωσης.